Λοιπόν, με δύο λόγια, με απλά λόγια, δεν είναι ακριβώς το ξεμπλοκάρι και δεν είναι ακριβώς ξεκινάμε. Να μην θεωρηθεί ότι αύριο το πρωί θα φέρουμε καρτέλα να ξεκινήσουμε τις εξετάσεις. Όντως ήταν η απόφαση αυτή που είχαμε ζητήσει από τη μεριά μας να πάρει η περιφέρεια, όπου είναι η περιφέρεια Κρήτης, αφορά όλες τις υπηρεσίες της Κρήτης. Και έχει δοθεί η εντολή να ξεκινήσουν οι εξετάσεις εντός ωραρίου για κάποια επίγοντα περιστατικά και για κάποιους ανθρώπους, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε, οι οποίοι έχουν πρόβλημα, θέλουν να πάνε να δουλέψουν. Και κάποιον, κάποια δικαστήρια και όλα αυτά. Δεν είναι ακόμα όμως δεδομένο και σίγουρο, αν δεν συζητηθεί και από την υπηρεσία, διότι είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες, να δούμε και από τη μεριά των εξεταστών υπαλλήλων τι θα αποφασίσουν και πώς μπορούμε να βγούμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι ακόμα κανονικά κάτω από την απεργία την οποία έχουμε. Κύριε Μημαράκη, δεν είναι απόλυτο όμως. Λοιπόν, ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Θα μας διευκολύνετε στο εξής. Δεν έχει σημασία τι είπαμε χθες. Σημασία έχει για αυτούς που σήμερα το ακούν ποια είναι τα δεδομένα. Οπότε πρέπει να τους υπενθυμίσουμε από την αρχή τι σημαίνει. Ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε μια αποχή των εξεταστών και συνεχίζει ακόμα και σήμερα αυτό το πράγμα. Έτσι δεν έχει αλλάξει. Απλά η περιφέρεια έχει όντως ένα μεγάλο φορτίο πάνω της, έχοντας τόσα παράπονα από τόσες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία του διπλώματος και δυστυχώς δεν μπορούν να το κάνουν. Και αναγκάστηκε μετά από πιέσεις δικές μας, όπως και αυτοί βέβαια το ήθελαν, να βγάλουν μια απόφαση έτσι ώστε να ξεκινήσουν κάποιες εξετάσεις εντός ωραρίου. Αυτό όμως θα κριθεί όταν και οι υπάλληλοι εξεταστές το δεχτούν για να συμβεί. Άρα δεν είναι κάτι δεδομένο στο 100%. Δεν σημαίνει ότι ξεκινάμε αύριο. Αυτό θα το δούμε. Το ξεμπλοκάρει η απόφαση σημαίνει ότι από τη μία πλευρά ξεμπλοκάρει τουλάχιστον από την πλευρά της περιφέρειας. Από την άλλη, και το λέμε έτσι γιατί απαιτείται να έρθει μια νομοθετική πράξη έτσι, στη συνέχεια. Ακριβώς. Διευκολύνει η περιφέρεια τα πράγματα. Διευκολύνει όσο μπορεί. Ναι. Η νομοθετική πράξη όμως τώρα μην περιμένει, θα γίνει τώρα άμεσα. Έτσι. Εδώ και 2,5 μήνες τώρα περιμένουμε. Ωραία. Φαντάζομαι θα περιμένουν κι άλλο ακόμα. Το δεύτερο στάδιο είναι να συνενέσουν σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να μετέχουν στο πρακτικό μέρος της εξέτασης υποψηφίων οδηγών, λέτε, και οι εξεταστές εντός του ωραρίου τους. Ακριβώς. Αυτό είναι τώρα που θα συζητηθεί, ελπίζω, σήμερα από την υπηρεσία και θα ανακοινωθεί το πόσες επιτροπές και ποιοι θα συμμετέχουν και αν θα συμμετέχουν. Τι σημαίνει θα συζητηθεί σήμερα από την υπηρεσία? Το έγγραφο αυτό, η απόφαση βγήκε χθες, όπως το γνωρίζετε. Σήμερα λοιπόν έχει ανακοινωθεί στην υπηρεσία, στο μηχανολογικό το δικό μας, όπως και στα υπόλοιπα μηχανολογικά της Κρήτης, και οι διευθυντές των μηχανολογικών θα έχουν επαφή με τους εξεταστές για να δουν πώς μπορεί να ρυθμιστεί αυτό το πράγμα. Οπότε είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων στο συγκεκριμένο κομμάτι. Σαφέστατα. Δεν μπορούμε να προεδικήσουμε το αποτέλεσμα Κύριε Μημαράκη, περιμένουμε λοιπόν την απόφαση επίσης από τα μηχανολογικά. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ενδεχόμενα να υπάρχουν εξεταστές οι οποίοι δεν θα θέλουν να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία, η οποία ορίζεται από την περιφέρεια, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι δικαίωμά τους, κυρία Δουλγεράκη, αναφέρετο να μην θέλουν να την ακολουθήσουν. Γιατί το συλλογικό του όργανο, το δευτεροβάθμιο, αυτή τη στιγμή το συνδικαλιστικό του δευτεροβάθμιο όργανο, είναι υπό την ουσιαστικά αποχή τη εξετάση. Είναι δικαίωμά του να μην θέλουν. Μάλιστα. Έτσι. Και δεν μπορεί να υποχρεώσει κανείς. Και όλα αυτά για το επίδομα των 170 ευρώ, το οποίο κόπηκε, επίδομα που έπαιρναν για την εργασία του εκτός του ωραρίου του και το οποίο κόπηκε από 1η-1η του 2016 με απόφαση των θεσμών. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση και του συνδικαλιστικού οργάνου των εξεταστών υποψηφίων οδηγών. Σήμερα, αύριο θα ξέρουμε εάν θα δεχθούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να μετέχουν σε εξετάσεις, όχι του συνόλου φαντάζομαι των οδηγών που εκκρεμούν αυτή την ώρα να πάρουν τα διπλώματά τους, αλλά θα δίνετε κάποια προτεραιότητα από τους ίδιους ή από εσάς ως σχολές οδηγών, κύριε Μημαράκη? Ουσιαστικά αυτό θα ξεκινήσει από εμάς, γιατί θα πρέπει και αυτοί να λάβουν υπόψη τις έκτακτες και επίγουσες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Είπαμε ότι εμείς θα αρχίσουμε από τα γραφεία μας τους μαθητές. Αλλά είναι λίγο άδικο, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, γιατί να επιλέξω τον τάδε μαθητή και να μην επιλέξω τον άλλο μαθητή. Καλό είναι τώρα να ξεκινήσει όλο αυτό και να ξεκινήσει σωστά. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι ζορίζονται, αλλά όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και ίσα δικαιώματα στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο καθένας θέλει να βγάλει για τους δικούς του λόγους το δίπλωμα. Έτσι. Δεν είναι μόνο αυτός που θέλει να δουλέψει.
είναι και αυτός που το έχει ανάγκη για άλλους λόγους. Πιστεύω ότι θα διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μην υπάρξουν και αδικίες, αρκεί βέβαια αυτή η ιστορία έχει μία άλλη πορεία. Λοιπόν, κρατάμε το ξεμπλοκάρι στο ένα μέρος με την απόφαση της περιφέρειας. Μένει να δούμε σήμερα αύριο τι θα γίνει από την πλευρά των εξεταστών και αν θα το δεχθούν εργασιακά συνδικαλιστικά. Ακριβώς. Εμείς πιστεύουμε στην καλή θέληση των ανθρώπων αυτών που την έχουν δείξει εδώ και πολλά χρόνια και πιστεύω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Κάποιες επιτροπές θα ξεκινήσουν. Ξαναλέω, πιστεύω στην καλή θέληση, διότι το έχουν αποδείξει αρκετά χρόνια τώρα και εύχομαι να συμβεί το ίδιο και τώρα.